Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βασιλείου και στο μέλλον σκοπεύω να γίνω μυκητολόγος ή φιλολόγος. Εδώ και περίπου έναν μήνα έχω ανεβάσει 3 βιντεάκια με μανιτάρια. Μπορεί να μην πάνε και πολύ καλά από άποψη προβολών, αλλά εγώ, αρέσει δεν αρέσει την πλειοψηφία, θα συνεχίσω. Ο κόσμος προτιμά να βλέπει βίντεο όπως gaming, vlogs κτλ. Τα μανιτάρια είναι η μανία μου, η τρέλα μου, ο λόγος ύπαρξής μου. Ναι. Όπου κι αν είμαι, μόνο τα μανιτάρια σκέφτομαι. Μπορεί να είμαι λίγο μικρός για να ασχολούμαι με ένα τόσο ρυψοκίνδυνο χόμπι, αλλά έχω διαβάσει τόσο πολύ που αποκλείεται να μπερδευτώ. Τα βιβλία που συμβουλεύομαι είναι 2. Αυτό και αυτός εδώ ο μικρός οδηγός τσέκας. Είναι και τα 2 γραμμένα από τον επικό Γιώργο Κωνσταντινίδη που αποτελεί ένα από τα πολλά πρότυπά μου. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλος πρόλογος, πρέπει να αρχίσω να σας αφηγούμε την ιστορία με τα μανιτάρια, πώς άρχισα να τα αγαπώ, πώς κόλλησα μαζί τους, πώς θα πουλάγα την ψυχή μου στο διάβολο. Ναι, αυτό πρέπει να το κόψω στο edit. Πριν αρχίσω, ναι, το ξέρω γίνομαι εκνευριστικός, σας παρακαλώ πατήστε ένα like και ένα subscribe, γιατί θα με υποστηρίξετε, σας παρακαλώ, σε κλιπαρώ, στον παρακαλώ. Έτοιμοι? Δεν είχα ιδέα για τα μανιτάρια. Δεν είχα ιδέα ότι θα μου γινόταν αιμονή. Όλα άρχισαν όταν πήγαμε τον Σεπτέμβριο του 20 στην Ήπειρο, πιο συγκεκριμένα στο Πογόνι, στον ομό Ιωαννίνων. Το χωριό μου είναι ένα μικρό χωριουδάκι, χωμένο κυριολεκτικά στο δάσος. Ονομάζεται Κρυονέρι. Αποφασίσαμε λοιπόν εγώ και ο πατέρας μου να πάμε εκεί για ένα τρίμερο. Ούτε εγώ ούτε ο πατέρας μου είχαμε ιδέα στο τι θα ακολουθούσε. Όμως δεν ήμασταν μόνο εμείς οι δύο. Μαζί μας ήρθε και ο Γιώργος Βαγενάκης. Ένας καρδιολόγος, λάτρης της φύσης και των μανιταριών, καθώς και ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εγώ, ο πατέρας μου ο Βαγενάκης και ο Μπούλης, το τζιπ του, μια καταμάχητη τετράδα, βρεθήκαμε σε ένα πνιγμένο από τη φύση χωριό. Μόλις μπήκα στον Μπούλη, είδα ένα βιβλίο. Άρχισα να το ξεφυλίζω. Δεν άρχισα να καταλάβω ότι ήταν ένα βιβλίο για τα μανιτάρια. Ρώτησα τον Βαγενάκη αν θα βρούμε μανιτάρια και μου είπε ότι θα δείξει. Ψάχναμε, τίποτα. Μόνο λυκόπερδα που δεν τα μαζεύουμε. Τελικά την τρίτη και τελευταία μέρα βρήκαμε κάπου στα 20 αγαρικά. Μόλις βρήκα το πρώτο μου αγαρικό, ξετρελάθηκα. Έκανε σαν μανιακός. Τέλος πάντων, έγινε πολύ ωραία μελέτα. Φεύγοντας, περάσαμε από το Μουσείο Μανιταριών στα Μετέωρα, όπου και ο Βαγενάκης μου έκανε δώρο τον πιο πρόσφατο οδηγό του Κωνσταντινίδη. Πήγαμε άλλες 2 φορές το 2020, αλλά τίποτα. Όταν λέω τίποτα, εννοώ απολύτως τίποτα. Ούτε ένα. Τον Μάιο του 2021 όμως, όταν πήγαμε, βρήκαμε λίγους βολίτες και πολλές κανθαρέλες. Εκείνη τη φορά τραβήθηκε και αυτό το βίντεο. Εκεί ήταν που μου άρεσε τόσο που άρχισα να αποστηθίζω τα χαρακτηριστικά των μανιταριών. Τον Οκτώβριο του 2022 έγινε ο χαμός όταν πήγαμε. Βολίτες, κυσαρικά, λίγα γαρικά, μακρολεπιώτες και λακτάρι. Έκασα να υπολογίσω πόσα είδη ήξερα. 230 είδη και συνεχώς αυξάνονται. Αργότερα πήγαμε για μανιτάρια στη Δύρφη χωρίς το Βαγενάκι, αλλά με έναν καθηγητή γεωπονίας που ξέρει πάρα πολύ καλά τα μανιτάρια. Μαζέψαμε λακτάριους και μακρολεπιώτες. Ο καθηγητής μάζεψε και ίδνα, αλλά εμείς δεν τα μαζεύουμε αυτά. Στη συνέχεια πήγαμε στην Πελοπόννησο, όπου βρήκαμε αυτά που είδατε στο βίντεο. Και τέλος τον Ελικόνα, όπου δυστυχώς δεν βρήκαμε τίποτα. Ελπίζω στο επόμενο μανιταροκυνήγιο του 2023 να βρούμε πολύ περισσότερα είδη και να γεμίσουμε τα καλάθια μας.